Και ο κύριος Θάνος Κλέβης, βουλευτής ΛΑΟΣ. Ονομαστική. Ζητούμε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ναι, σας κατανοούμε απόλυτα. Το δηλώσαμε ότι ήταν ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή και μόλις τελείωσε και ήταν τώρα. Γιατί ονομαστική ψηφοφορία, γιατί πάμε. Βουλευτήκατε καλώς. Είναι για τους φόρους στα τσιγάρα. Για τις παροχές τη ζήτησε το ΛΑΟΣ. Ναι, τη ζητήσαμε εμείς γιατί ήμασταν εναντίον. Γιατί ήταν η αυτή. Για τις γονικές παροχές. Τελικά τι ψηφίσατε, να καταλάβω. Όπως συμπεριλαμβάνεστε, η πλειοψηφία πέρασε αυτό που εισηγήθηκε. Ωστόσο, με την ένσταση του ΛΑΟΣ μπόρεσε να τη διατυπωθεί και η αντίθετη άποψη. Διότι η αίσθησή μας ήταν ότι εν τέλει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και τα άρθρα στα οποία υπήρχε η διαφωνία δεν ανακουφίζουν. Αντιθέτως, επιβαρύνουν πάρα πολύ το μέσο οικονομικά πολίτη. Αν θέλουν με κάποιες φορολογικές παρεμβάσεις να χτυπήσουν τη φοροδιαφυγή των πλουσίων, νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος για να το κάνουν. Έτσι δεν το πετυχαίνουν. Απλώς μόνο να πω, γιατί λείπει και εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, θα ήταν ότι θεωρήθηκε ότι 300.000 ευρώ ακίνητη περιουσία είναι μεγάλη ακίνητη περιουσία. Κατά την άποψή μας, μια περιουσία έστω και σε αντικειμενική αξία 300.000 ευρώ δεν μπορούμε να μπούμε ότι είναι η μεγάλη ακίνητη περιουσία. Και μπαίνει φόρος στις γονικές παροχές και φόρος στις άτυπες δωρεές. Ενώ ως τώρα έχει και το αφορολόγητο. Λοιπόν. Πάντως, αν μου επιτρέπατε ένα σχόλιο, γιατί άκουσα μεγάλη προσοχή την κουβέντα. Η μοναδική απορία εγώ που θέτω είναι η εξής. Αντιλαμβάνομαι πλήρως μια διαμαρτυρία που μπορεί να υπάρχει, όμως. Θεωρώ ότι η κατάκτηση του πολιτισμένου κόσμου είναι ότι ο καθής και ο χειρότερος εγκληματίας έχει το δικαίωμα σε μια δίκη. Η απορία λοιπόν που θέτω είναι όταν γίνεται μια διαμαρτυρία έξω από το δικαστήριο και άκουσα ότι υπόθηκε παραδειγματική τιμωρία, εμέσως ουσιαστικά δεν στερούμε από τον δυτικό πολιτισμό αυτό που έχει κατακτήσει ότι ο καθένας θα πάει να δικαστεί. Δεν αυτά που λέτε είναι μια μορφή για αυτά που είπε ο Ηλίας. Δεν είναι μορφή, γιατί άκουσα εκεί πέρα να πω, και με μεγάλη προσοχή και, δεν έχω και μπορώ να, να πω και ότι η προσοχή ήταν ότι πραγματικά άκουσα πολιτικό λόγο και από τον εκπρόσωπο. Δηλαδή, προσεκτικό πολιτικό λόγο. Φοιτητής και είναι στο Πολυτεχνείο. Ναι, όχι, θέλω να πω δηλαδή. Με επιχειρήματα. Δηλαδή, μου αρέσει να γίνεται ένα διάλογο σε επίπεδο των επιχειρημάτων και όχι των πυροτεχνημάτων, αλλά. Εγώ το θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κατάκτηση, δίκη ή δίκη. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δικάζεται με ένα αυστηρότατο κατηγορητήριο. Για τον Μπορκονέα, λέτε. Είναι, δηλαδή η πολιτεία έχει τα αντανακλαστικά, είναι και εδώ ο συνάδελφος ο κ. Βλάχος, αντιλαμβάνεται, έχουμε με ένα αυστηρό κατηγορητήριο και οδηγείται λοιπόν στο ακροατήριο να δικαστεί. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να φύγουμε από το λαϊκό πλέον δικαστήριο. Μάλιστα. Και την οργή και να πάμε στο νομικό. Θα απαντήσετε από το πέρα λοιπόν ο κ. Κούγιας. Όπως με ειδοποιεί, θα ζητήσει διακοπή και όχι αναβολή. Διακοπή σημαίνει ότι θα γίνει εντός 15 ημερών. Απλώς νομικά για να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν αναβάλλεται. Αν γίνεται, δεν αναβάλλεται, πρέπει να οριστεί εντός 15 ημερών. Ναι, 15 ημερών ή 3 ημερών, 3-4. Πόσο, το ανώτατο λέμε, μάλιστα, η διακοπή. Το ανώτατο 15 ημερών. Ο εισαγγελέας έχει ζητήσει 30 μάρτυρες. 30 μάρτυρες υπολογίστε. 30 μάρτυρες. Πόσο. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή βλέπετε ότι η οικογένεια λέει ότι δεν έχουν κληθεί ουσιώδεις μάρτυρες, μπορούν να ζητήσουν κατά θυσιματήρων η οικογένεια στη διάρκεια της δίκης. Και η πολιτική αγωγή να εξετάσει μάρτυρες υπό την προϋπόθεση ότι εγκαίρως θα τους έχει γνωστοποιήσει. Μάλιστα. Εγώ προβλέπω μια εβδομάδα να κάνει αυτή η ιστορία. Μια εβδομάδα. Ναι. Πολύ. Εγώ θεωρώ ότι 30 μάρτυρες είναι δύσκολο μια εβδομάδα να ολοκληρώσω. Δηλαδή, απόψη μου, είναι περισσότερο εννοείται. Ναι, θεωρώ. Άμα είναι να εξεταστούν 30 μάρτυρες, πάρτε το εύλογα. Δεν θέλει ένα μισά ώρο κάθε μάρτυρα. Πετε μου. Με συγχωρείτε, μόνο δεν θα κάνω καθόλου κατάκριση. Εγώ δεν θέλω να πω σε την παράση. Αλλά είναι τελείως. Εγώ μιλώ. Όταν έχουμε μια εγκληματική πράξη, υπάρχουν αρμόδια δικαστήρια. Εάν κάποιο δεν του αρέσει η ελληνική δικαιοσύνη, να μας πει πώς θα τιμωρούνται. Να τους λιτσάρουμε στο Σύνταγμα, τους κρεμάρουμε. Τώρα η κυρία Δραγώνα. Τους βουλευτές του ΛΑΟΣ να ζητάνε από την κυρία Δραγώνα. Δεν είναι δικαιοσύνη. Διαφωνούμε που είναι σε μια συγκεκριμένη θέση. Δηλαδή δεν βλέπουμε. Το ιατρικό λάθος, όπως και σε όλα τα επίπεδα, κάθε επαγγελματικού λάθος μπορεί να συμβεί και μη συνδέουμε αναγκαστικά με έναν ανίκανο γιατρό. Και ένας ικανότατος γιατρός στα 2.000 χειρουργία που θα κάνει μπορεί σε ένα να κάνει ένα λάθος. Το σημαντικό που δεν υπάρχει στην Ελλάδα και είναι το βασικό πρόβλημα αν κάποιος μελετήσει όλες τις νομοθεσίες είναι το εξής. Άπαξ και έγινε το λάθος, ενώ η αντιμετώπιση στις χώρες όπως η Αμερική, όπως αυτές που υπόθηκαν από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ιατρικού Συλλόγου που έχουν τυποποιημένο αδίκημα, δηλαδή ο γιατρός δεν τιμωρείται
για σωματική βλάβη, αλλά για ιατρικό λάθος τυποποιημένο αδίκημα, βλέπουμε εκεί πέρα άμεσα, προσέχτε, ο Ιατρικός Σύλλογος, κάποιες διευρυμένες επιτροπές, επιτροπές βιοειθικής, συνεδριάζουν, ούτε δικαστήριο, ούτε τίποτα να ταλαιπωρηθεί το θύμα, αναγνωρίζουν το ιατρικό λάθος, αποζημιώνουν άμεσα το θύμα, μετά αυτά στρέφονται εναντίον του γιατρού, το θύμα εάν θέλει το κυνηγά και ποινικά το γιατρό. Έχει λοιπόν αποζημιώσει το θύμα, θα μου πείτε, άμα πάθει μια αναπηρία, είναι σημαντικό σε 3 μήνες να τελειώσει τα ταλαιπωρία του και είναι σημαντικό να μην πάει στα 2 χρόνια. Η Ελλάδα αντίθετα, κύριε Χαρδαβέλα, έχουμε το εξής φαινόμενο και εδώ πέρα είναι η ευθύνη για μένα. Απλώς να το ολοκληρώσω, αν θέλετε. Ότι δυστυχώς στην Ελλάδα ισχύει το αντίθετο. Και κραυγαλαία ιατρικά λάθη να υπάρχουν, είναι πολύ δύσκολη η αποδεικτική διαδικασία για το θύμα. Διότι δύσκολα ο Ιατρικός Σύλλογος καταδικάζει γιατρούς για ιατρικό λάθος, αμφιβάλλω αν υπάρχουν καταδίκες. Μιλάμε δηλαδή για την τεχνιακή αντιμετώπιση. Υπάρχει μια τεχνιακή αντιμετώπιση. Εδώ. Εκεί λοιπόν είναι το βασικό για εμένα θέμα. Κοιτάξτε, γίνεται καταρχήν, εδώ πέρα έχουμε να μιλήσουμε με μια ευθύνη αστική και μια ποινική. Η αστική είναι η αποζημίωση. Το θύμα θα πρέπει να αποζημιώνεται και τάχιστα. Και η άποψή μου είναι ότι για να λειτουργήσει αυτό θα πρέπει τα πειθαρχικά όχι μόνο του Ιατρικού Συλλόγου, ολωνών των φορέων, να μην έχουν μόνο άτομα από το ίδιο επάγγελμα. Διότι τότε δημιουργούνται κάστες. Θα πρέπει να είναι διευρυμένα πειθαρχικά. Τότε θα μπορούμε πιο εύκολα να φτάσουμε στην αναζήτηση της αλήθειας. Ως προς την ποινική ευθύνη, εδώ θα διαφωνήσω λίγο με πολλά που λέγονται. Ένας γιατρός στα 2.000 χειρουργία του έκανε ένα λάθος. Δεν είναι κακούργημα, είναι πλημέλημα. Όλα αυτά είναι εξαμελίας αδικήματα. Προσέχετε, ούτε εάν έχει κάνει ένα λάθος και βαρύ ιατρικό λάθος, σημαίνει ότι θα πρέπει να το απαγορεύσουμε εφόρου ζωής να ασκεί την ιατρική. Το λάθος είναι μέσα στη ζωή. Εάν έχουμε τόσο βαρύ, πάλι θα πρέπει πειθαρχικά να κρίνεται και να υπάρχει αφαίρεση. Πρέπει να καταλάβουμε, γιατί τότε μόνο θα βγει στην κοινωνία έξω, ότι ένας καλός ιατρός μπορεί να κάνει λάθος, δεν σημαίνει ότι είναι κακός ιατρός, και αυτός ο ιατρός θα πληρώσει, όπως προβλέπεται και από τον νομικό πολιτισμό μας και από τις αποζημιώσεις. Και για να κλείσω την τοποθέτησή μου, πρέπει να δώσουμε και μια άλλη διάσταση σε ιατρικά λάθη. Δυστυχώς στην Ελλάδα τα περισσότερα ιατρικά λάθη, ειδικά στο ΣΥΟ, οφείλονται σε οργανωτικούς λόγους. Κύριε Χαρδαβέλα, όταν ζητάμε από έναν γιατρό, ο οποίος η εφημερία του σημαίνει άνω των 24 ωρών ξύπνιος, όταν μιλάμε για πολύ βαριά περιστατικά, πρέπει να καταλάβουμε ότι ένα μεγάλο μέρος ιατρικών λαθών οφείλεται στο ότι δεν έχουμε ένα σωστό σύστημα οργανωμένο και πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι επειδή έχουμε να κάνουμε με την υγεία, εγώ ως δικηγόρος μπορεί να κάνω λάθος και να ταλαιπωρηθεί κάποιος στη φυλακή λυπητερό, αλλά δεν θα έχουμε παίξει με τη ζωή του. Πρέπει να γίνουν τέτοιες οι οργανωτικές δομές ώστε πραγματικά να μην έχουμε εξαντλημένους ιατρούς που θα πρέπει πληθώρα περιστατικών, γιατί και το 8 χειρουργία που υπόθηκε μπορεί να είναι ένα πραγματικό περιστατικό. Σε μια εφημερία μπορεί να είναι ένας ο γιατρός και να μην κάνει χειρουργία. Ο δικός μου από το πρωί χειρουργούσε και με χειρουργούσε το άρα πρέπει να δούμε και τις οργανωτικές δομές από όλα τα άλλα.